Καλησπέρα, χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Καλησπέρα κύριε Βαγιτσιανάκη, καλή χρονιά και σε εσάς και στους ακροατές σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Και εμείς ευχαριστούμε πολύ. Καταρχήν, πριν περάσουμε στο θέμα που είπαμε και λίγο πριν στους φίλους ακροατές ότι θα συζητήσουμε, πώς βρίσκει το μουσείο η νέα χρονιά? Εξαιρετικά θα έλεγα. Περνάμε και εμείς τώρα τις δυσκολίες μας με το χειμώνα που μας βρήκε εκεί στο χωριό. Πάντα έχουμε δυσκολίες, εμείς που είμαστε εκτός πόλεως. Με την έννοια ότι έχουν μειωθεί και οι επισκέπτες αυτό το διάστημα και λόγω της κακοκαιρίας, αλλά ξαναρχίζουν οι επισκέπτες των σχολείων και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Και βέβαια με πολύ αισιοδοξία σχεδιάζουμε τα καινούργια πράγματα που θα γίνουν φέτος, που αν έρχεται χρόνο μπορούμε να πούμε δύο λόγια και γι' αυτά. Βεβαίως. Ναι, να πω, ωραία, ας πούμε καταρχήν για το θέμα που σας καλέσαμε και θα έχουμε και λίγο χρόνο να πούμε έστω επιγραμματικά και σε μια άλλη ραδιοφωνική μας συζήτηση να δώσουμε και περισσότερες πληροφορίες. Είμαι πολύ χαρά. Αφορά τη συζήτησή μας στη σχέση του Νίκου Καζαντζάκη με το Φάνη Κακριδί, με αφορμή την απώλειά του βέβαια προχθές, τις προηγούμενες ημέρες, από τη ζωή του Φάνη Κακριδί, ενός σπουδαίου φιλολόγου και γιος ενός εξίσου σπουδαίου κλασικιστή του Ιωάννη Κακριδί. Για πείτε μας λοιπόν. Είμαστε ιδιαίτερα συγκινημένοι αυτές τις μέρες, γιατί έτυχε να έχουμε και μια τελευταία επικοινωνία μαζί του και πιθανώς να ήταν και ίσως από τις τελευταίες που είχε γενικότερα. Είναι γνωστό βέβαια ότι υπήρχε μια σχέση και φιλική και συνεργασίας με τον πατέρα του, τον Ιωάννη Κακριδί. Ο Καζαντζάκης γνωρίστηκε με τον πατέρα του Φάνη Κακριδί στη διάρκεια της κατοχής, όταν ο Καζαντζάκης είχε εκδηλώσει το ενδιαφέρον του να ασχοληθεί με τα ομηρικά έπι, να μεταφράσει την Ιλιάδα και την Οδύσσεια του Ομήρου και είχε αποτανθεί στον Ιωάννη Κακριδί για να συνεργαστούν σε αυτή την προσπάθεια και πραγματικά ξεκίνησε αυτή η μεταφραστική δουλειά που έκαναν μαζί εκεί γύρω στο 1942. Δούλεψαν πάρα πολλά χρόνια για αυτό το έργο. Ολοκλήρωσαν πρώτα την Ιλιάδα, ξεκίνησαν μαζί και την Οδύσσεια. Ο Καζαντζάκης δυστυχώς πέθανε και δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει, αλλά την ολοκλήρωσε στη συνέχεια ο Κακριδής. Και επίσης είναι γνωστό ότι μαζί αποτέλεσαν και μέλη της επιτροπής, της κρατικής επιτροπής που είχε σταλεί από την κυβέρνηση μετά τον πόλεμο στην Κρήτη, η αποστολή αυτή γνωστή για να καταγραφούν οι ομότητες των Ναζί. Ναι. Αυτό που ίσως δεν είναι γνωστό είναι ότι σε αυτή την επιστολή, όπως φαίνεται άλλωστε και από τις φωτογραφίες που έχουν κυκλοφορήσει, σε μεγάλο μέρος μάλλον της περιοδίας ήταν μαζί και ο μικρός Φάνης Κακριδής που ήταν 12 χρονών τότε. Ο πατέρας Κακριδής τον είχε πάρει μαζί του. Εικονίζεται σε πάρα πολλές φωτογραφίες, κυρίως στα χωριά των Χανίων. Η αλήθεια είναι τώρα, πόσο δύσκολη βέβαια. Για ένα παιδί είναι 12 χρονών, ναι. Φαντάζομαι ότι θα ήταν δηλαδή τρομερή εμπειρία για αυτόν. Ναι. Δυστυχώς εγώ δεν είχα την τύχη να γνωρίσω πάρα πολύ καλά τον Φάνη Κακριδί, κυρίως ως δάσκαλο μεγάλο που τον αποκαλούν όσοι είχαν τη χαρά τουλάχιστον να το συναντήσουν σε κάποιο έδρανο. Τον συνάντησα 2-3 φορές και μιλήσαμε επίσης άλλες τόσες, γιατί τα τελευταία χρόνια έδειξε ένα εξαιρετικό ενδιαφέρον να φτάσει στα χέρια μας, να φτάσει στο μουσείο υλικό που είχε από αυτή τη συνεργασία με τον πατέρα του, τόσο από την αποστολή αυτή στην Κρήτη, όσο και από την συνεργασία τους στη μετάφραση των ομηρικών επών. Δεν ξέρω αν είδατε και το γράμμα που συνόδευε την τελευταία αποστολή του υλικού, ήταν εξαιρετικά συγκινητικό, κυρίως γιατί διαφαίνεται ότι ο ίδιος έχει αντιληφθεί ότι πλησιάζει στο τέλος. Και αφετέρου γιατί δείχνει μια εμπιστοσύνη στο έργο του μουσείου και αυτό για μας, αυτού του είδους η αναγνώριση, δηλαδή ειδικά από ανθρώπους σαν τον Φάνη Κακριδί, είναι πάρα πολύ σημαντική. Αυτό το έκανε 2-3 φορές μέσα στα τελευταία χρόνια, υλικό αρκετά σημαντικό, επιστολές του πατέρα του προς τον Καζαντζάκη και αντίστροφα που κάποιες από αυτές είναι ανέκδοτες.
και πραγματικά συγκινηθήκαμε όλοι πάρα πολύ στο μουσείο. Προλάβαμε και είχαμε αυτή την επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Είχαμε σκοπό να τον συναντήσουμε στην Αθήνα το επόμενο διάστημα, αλλά δυστυχώς δεν προλάβαμε. Ναι, ήταν μια, σας έγραψε ένα μήνυμα 12 του Δεκέμβρη. Ναι, ναι, και μιλήσαμε στις 13 μαζί του. Ναι, μάλιστα εκφράζει και την επιθυμία του να δωρήσει και κάτι ακόμη στο μουσείο, ένα πιάτο που έφερε ο Καζαντζάκης στον πατέρα του από το πρώτο ταξίδι στην Ισπανία, και είχαμε συνενεθεί να πάει κάποιος από εμάς στο σπίτι του να το πάρει, αλλά δυστυχώς ναι. Δεν... Ενδεχομένως η οικογένειά του να συνεχίσει, δηλαδή θα είχε εκφράσει, αφού είχε εκφράσει εσάς το ενδιαφέρον του. Ελπίζοντας ότι αν υπάρχει και άλλο υλικό από αυτή τη συνεργασία με τον πατέρα του, να έρθει κάποια στιγμή στο μουσείο, να πιάσει τόπο όπως έγραψε χαρακτηριστικά, και ναι, είναι πολύ σημαντικό για μας. Ναι. Η κουβέντα αυτή, δηλαδή. Ναι, είναι τώρα όταν μιλάς, ας πούμε, πριν λίγο καιρό με έναν άνθρωπο και μάλιστα γίνονται και σχέδια. Η αλήθεια είναι πως ένα ακόμα παραπάνω έτσι να είναι πιο βαριά η απώλεια. Και όσον αφορά τώρα, γιατί είπαμε ότι η σχέση του Νίκου Καζαντζάκη με τον πατέρα του, τον Ιωάννη Κακριδί, ήταν ούτως ή άλλως στενή. Εξαιτίας της συνεργασίας τους και στη δουλειά του Καζαντζάκη. Τώρα ο Φάνης, που γνώρισε λοιπόν τον Καζαντζάκη από τη μικρή του ηλικία. Ναι, ναι, πρωτογνωρίστηκαν λογικά στη διάρκεια αυτής της αποστολής, όταν ήταν ακόμη παιδάκι, και μάλιστα τον λέει χαριτωμένα εκεί, τον ρώτησε ποιος είσαι εσύ μικρέ, του είπε είμαι ο Φάνης Κακριδής. Και του είπε χαριτολογώντας ο Καζαντζάκης, θα σε λέω Χαρίτο, Χαρίτο Κακριδάκη, και του το κόλλησε έκτοτε, και μάλιστα στα γράμματα που έχουμε, γιατί αντάλλαξαν κάποια γράμματα με τον Φάνη Κακριδί, τον λέει καπετάν Χαρίτο. Έτσι τον αποκαλούσε. Ναι, τον αποκαλούσε έτσι. Δεν ξέρω αν, δεν έχω υπόψη μου δηλαδή, αν συναντήθηκαν έκτοτε. Δυστυχώς δεν είχαμε προλάβει να μιλήσουμε πολύ για αυτή την σχέση που αναπτύχθηκε, ναι, μετά. Μάλιστα ο Καζαντζάκης δόρισε και τα δικαιώματα που του αναλογούσαν από τις μεταφράσεις των ομηρικών έργων στα παιδιά του Κακριδί, δηλαδή στον Φάνη και την αδερφή του. Ήταν κάτι που το είχε γράψει και με μια πολύ συγκινητική επιστολή. Έκτοτε δεν γνωρίζουμε τι είδους σχέση είχε αναπτυχθεί, και είναι κρίμα πραγματικά έτσι να φεύγουν άνθρωποι και να χάνονται τέτοιες μαρτυρίες. Το λέμε και εμείς πάρα πολλές φορές ότι θα πρέπει να μιλήσουμε μαζί τους, να τα καταγράψουμε, αλλά δυστυχώς η καθημερινότητα μας τρώει και χάνονται, ναι, τέτοιες ευκαιρίες. Ναι. Ενδεχομένως να έχει αφήσει κάποια κείμενα, κάποιο υλικό που θα μπορούσε έτσι σιγά σιγά βέβαια να εξεταστεί, να μελετηθεί και από εκεί να προκύψουν στοιχεία περαιτέρω. Το θέμα είναι ότι όταν μιλάμε τώρα για τέτοιους ανθρώπους που εντάξει έχουν ζήσει πρόσωπα και εποχές που μας φαίνονται εμάς μακρινές. Ναι, ναι, πολύ μακρινές. Έτσι. Είναι δύσκολο να μπορέσεις να ανασυγκροτήσεις, να ανασυστήσεις μια εποχή και τέτοιου είδους προσωπικότητες. Και ο Κακριδής είχε την ευτυχία, δηλαδή καταρχήν να έχει πατέρα τον Ιωάννη Κακριδί και να μοιράζεται τη φιλία του πατέρα του με αυτές τις τέτοιους προσωπικότητες. Ναι, ναι, έτσι είναι. Πολύ σημαντικό. Είναι λοιπόν σημαντικό αυτό. Θελήσαμε έτσι να δώσουμε και αυτή την πτυχή. Κάναμε μια αναφορά εμείς μικρή χθες, γιατί αξίζει να αναφέρουμε τέτοια πρόσωπα σε εποχές έτσι που πρέπει να αναζητάμε κάποια πρότυπα. Υπάρχουν αρκετοί Ηρακλειώτες που τον είχαν δάσκαλο όσο ήταν και στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Γνωρίζω ότι η Μαρία Φραγκιαδάκη, η φιλόλογος, είχε μια πολύ στενή σχέση μαζί του και φιλική μετά, και ίσως θα ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία, ναι, να την προσκαλέσει να μιλήσει, ναι, ναι, και για τον άνθρωπο Κακριδί αλλά και για τον δάσκαλο όπως τον έζησε η ίδια. Εγώ όπως είπα δεν είμαι ο κατάλληλος άνθρωπος να μιλήσω γι' αυτό, τον έχω ακούσει
Βέβαια σε ομιλίες του και πρόσφατα που πριν κανένα δύο χρόνια τον είχε καλέσει η Ένωση Φιλολόγων σε μια εξαιρετική ομιλία για τη διδασκαλία των αρχαίων ελληνικών. Δηλαδή είχε και τέτοιες ανησυχίες πέραν της κλασικής του παιδείας για την εκπαιδευτική των αρχαίων. Που ήταν βέβαια, το διαπιστώνουν όλοι αυτό, το διαπιστώναν όλοι, και ένας εξαιρετικός ομιλητής πέρα από την επιστημοσύνη του. Και δεν ξέρω αν... Θα ήταν πραγματικά πολύ ωραίο να ακούσουμε αυτούς τους ανθρώπους να μιλήσουν. Σε μια εποχή τώρα που κοιτάμε με αυτές τις αποφάσεις ενίοτε του Υπουργείου Παιδείας, τη μια τα αρχαία μας, την άλλη τα λατινικά, την άλλη... Δηλαδή, ανατρέπονται... Ναι, πόσο σημαντική θα ήταν η άποψη τέτοιων ανθρώπων, να ήταν σε θέση δηλαδή... να τις εκφράσουν, γιατί είχε κάποια προβλήματα και με την υγεία του ο Κακρίδης. Ναι, είχε κατέβει 2-3 φορές τα τελευταία χρόνια όμως και μιλούσε και σε συνέδρια που είχε γίνει και στη Μητσιά για τον Πίτη Καζαντζάκη. Είχε ακόμη ενδιαφέρον πάντως και για τον Καζαντζάκη, έκανε αρκετές ομιλίες τα τελευταία χρόνια και μια-δυο φορές επικοινώνησε μαζί μας γιατί αναζητούσε πράγματα. Ναι. Εξακολουθούσε μέχρι το τέλος και δούλευε. Όσον αφορά τώρα, αφού σας ευχαριστήσουμε για αυτήν την εικόνα που μας δώσατε για το Φάνη Κακρυδί, να πούμε και ολοκληρώνοντας την κουβέντα μας αυτό που είπαμε στην αρχή, όσον αφορά στα σχέδια ή κάποια από αυτά, κάποια από τα σχέδια του μουσείου. Θα μιλήσω και τα κοντινά, τέλος πάντων. Αυτό που ετοιμάζουμε τώρα και που δεν το έχουμε ανακοινώσει ακόμη είναι μια έκθεση περιοδική στη Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, που θα έχει ένα συναφές θέμα. Ο Νίκος Καζαντζάκης και το Βυζάντιο, η αναζήτηση του θείου, θα είναι το θέμα της έκθεσης, η οποία θα πλαισιωθεί και από διάφορες εκδηλώσεις. Το κυριότερο θα είναι ότι με αφορμή αυτή την έκθεση θα προχωρήσουμε και στην έκδοση του ημερολογίου του Αγίου Όρους. Ένα ημερολόγιο που έγραψε ο Καζαντζάκης το 2014 όταν επισκέφθηκε με τον Σκελιανό, το Άγιον Όρους, που θα παρουσιαστεί, θα ξεκινήσει μάλλον από εκεί, από αυτή την έκθεση, αλλά θα παρουσιαστεί και στην Κρήτη αργότερα. Η έκθεση υπολογίζουμε γύρω στα μέσα Μαρτίου να εγκαινιαστεί και θα κρατήσει αρκετό διάστημα. Και φυσικά προχωράμε και με την διοργάνωση του φετινού φεστιβάλ. Πού πάμε φέτος? Θα έχει φέτος προορισμό την Κίνα. Μακρινός αλλά ωραίος. Μακρινός αλλά ωραίος, ενδιαφέρον προορισμός. Έχουμε ξεκινήσει να δουλεύουμε πάνω σε αυτό. Στο επόμενο διάστημα θα ανακοινώσουμε και τις ημερομηνίες. Θα επιχειρήσουμε και διαφορετικά πράγματα φέτος, αλλά θα τα πούμε και αυτά εν καιρό. Ετοιμάζουμε και κάποια εργαστήρια για οικογένειες τώρα μέσα και μάλιστα τέλος του Γενάρη θα γίνουν. Οπότε θα τα ανακοινώσουμε και αυτά τις επόμενες ημέρες. Το λέμε τώρα με αφορμή το φεστιβάλ, το λέμε για τους φίλους και τις φίλες που μας ακούν να αρχίσουν να διαβάζουν το ταξιδιωτικό βιβλίο του Καζαντζάκη. Ναι, είναι το ταξιδεύοντα σε Ιαπωνία, Κίνα, αλλά θα ασχοληθούμε με το μέρος που αφορά την Κίνα φέτος. Ναι, είναι περισσότερο μέσα στο κλίμα έτσι, γιατί καταλαβαίνεις και καλύτερα τα δρόμενα που βρίσκονται μετά σε εξέλιξη στο μουσείο και έτσι, στο χωριό. Ωραία. Καλή δύναμη για όλα αυτά. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Βακηθιανάκη. Δεν είναι λίγη δουλειά. Δεν είναι λίγη δουλειά. Είναι δημιουργική όλη αυτή η δουλειά στο μουσείο. Και πάντα την κάνουμε με αγάπη και σεβασμό, οπότε ο κόσμος ανταποκρίνεται σε αυτό που κάνουμε και τον ευχαριστούμε πολύ και φροντίζουμε να είμαστε συνεπείς τουλάχιστον ως προς την ποιότητα του αποτελέσματος κάθε φορά. Ελπίζουμε να μένει ικανοποιημένος ο κόσμος. Και όλοι εμείς με τον τρόπο που μπορεί ο καθένας να στηρίζει το μουσείο. Ακόμα και αν αυτό είναι με μία επίσκεψη. Είναι και μία ωραία εκδρομή στην Ενδοχώρα. Πολύ ωραία η διαδρομή, πολύ ωραίος ο τόπος. Γιατί όχι.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια ευχόμαστε. Θα τα ξαναπούμε βέβαια. Να τα ξαναπούμε. Ναι, πολύ ευχαριστώ. Καλό απόγευμα. Καλό Σαββατοκύριακο. Επίσης.